Κοιτάξτε να δείτε ο oh. ακριβώς η Δίκης Μαρινάκης στον Ολυμπιακό ε, μα έχει συνηθίσει σε πάρα πολλές ε, κοινωνικές δράσεις όλα αυτά τα χρόνια. Ε, θυμίζω τα συσίτια στον Πυριαά, τους ε, πρόσφυγες. Yeah, θυμίζω yeah, yeah. τη συνεργασία με τη UNICEF. Θυμίζω διάφορες δράσεις που δεν έχει κάνει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Τώρα η διοίκηση Μαρινάκη στο Νότιχαμ ε, συνεχίζει το ίδιο τι ίδιε κοινωνικέ δράσει σε διαφορετικό μέρο. Ε, χθες Χθε το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η αναμέτρηση, η αναμέτρηση με τη Νότιχαμ με τη Ρέντινγκ. στο γήπεδο, στο γήπεδο τη Νότιχαμ Φόρεστ είχαν προετοιμαστεί ε, αρκετέ μερίδε φαγητού, το, οι οποίε θα πολλούνταν ε, στου ε, οπαδού. Ναι. Από τη στιγμή που το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω καταρακτού τη βροχή, η διοίκηση τη Νότια Χαμφόρε θα αποφάσισε να μοιράσει 3.000 μερίδε φαγητού, φρέσκου φαγητού, ε, σε ένα ίδρυμα αστέγων, ε, με αποτέλεσμα το θέμα όχι μόνο να πάρει διαστάσει, αλλά να γίνει πρώτο θέμα μέχρι και στο BBC. Mm -hmm. Και βλέπουμε ε, και τι αντίστοιχε εικόνε όσοι περιγράφει εσύ, Νίκο. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, αξίζει να αναφέρουμε ότι στη, στο ίδρυμα και στην, στη, στη Μιρασιά πήγαν πέραν των ποδοσφαιριστών τη Νότιχαμ, πήγε μέχρι και ο πρόεδρο του συλλόγου Νίκο Ραντζάνταλ, ε, δείχνοντα και τη, βα, τη βαρύτητα που δίνει ο Ολυμπιακό, ε, μάλλον δίνει η διοίκηση Μαρινάκη και η διοίκηση τη Νότιχαμ Φόρεστ σε τέτοιου είδου δράσει. Ε, επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη κίνηση. Πέρυσι είχε γίνει μια αντίστοιχη κίνηση διαρκώ. Μάλιστα, έχει, ε, 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 έχει, ε, υπάρχει ε, δράσει τη Νότιχαμ Φόρεστ, έχουν συγκεκριμένο hashtag και είναι εβδομαδιαίε. Δηλαδή, κάθε φορά πριν από τα παιχνίδια και μετά τα παιχνίδια, δεν σταματάει η κοινωνική δράση τη Forest, Όπω το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό Ψυγά. Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.